Η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ίδρευση μπαίνει σε προτεραιότητα από τη νέα διοίκηση τη ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ώστε σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων έξυπνων υδρομέτρων η επιχείρηση να οδηγηθεί σε καλύτερα αποτελέσματα για τη διαχείριση του νερού και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, Γιώργο Παπαδιώτη, υπέγραψε τη σύμβαση για την προμήθεια 11.900 έξυπνων υδρόμετρων, τα οποία θα τοποθετηθούν σε περιοχέ τη πόλη των Ιωαννίνων, στο πλαίσιο τη προετοιμασία και ένταξη του έργου στο Ταμείο Συνοχή του Ιμεπερά, με προπολογισμό 4,8 εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη διοίκηση. Η προμήθεια περιλαμβάνει την τηλεπαρακολούθηση ποσοτικών στοιχείων κατανάλωση τμήματο του εσωτερικού δικτύου ίδρυυση τη πόλη με την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών οικιακή κατανάλωση. Σκοπός της λειτουργίας των έξυπνων υδρομέτρων είναι η άμεση και γρήγορη παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση στις οικίες. Επιπλέον περιλαμβάνονται δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος, παράδοση σχεδίων όλου του συστήματος υπό τη μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά, εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΙ, τεκμηρίωση με την παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, δοκιμαστική λειτουργία του Συνολικού προσφερόμενου συστήματο για δύο μήνε και εγγύηση καλή λειτουργία τουλάχιστον ενό έτου. Το έργο αυτό αποτελεί μέρο μια συνολική πράξη τη ΔΕΙ, η οποία περιέλαμβανε επίση την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθηση των υδροληψιών σε επίπεδο εξωτερικού υδραγωγείου, ένα έργο του οποίου η σύμβαση υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Μιλώντα στο Ήπειρο στη Βιέννα, ο κύριο Παπαδιώτη σημείωσε πω πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα επιτρέψει την εξοικονόμηση του νερού μέσω τη online παρακολούθηση και καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην τιμολόγησή του. Παράλληλα, οι πολίτε θα μπορούν να ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο για τυχόν διαρροέ και βλάβε. Υπάρχει ένα θέμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί πράγματι σημαντικοί πόροι στον τομέα τη αποχέτευση. Υπάρχει μια υστέρηση σε πόρους στον τομέα της ίδρυυσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε βάρος στο επόμενο διάστημα. Γιατί τα δίκτυα είναι απαρχιωμένα όχι μόνο τα δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή στους, στα χωριά του Δήμου αλλά και μέσα στην πόλη που επιγόντως χρειάζονται εξεχρονισμό για να μειωθούν οι βλάβες, να μειωθούν οι απώλειες να μειωθεί η ταλαιπωρία του πολίτη η οποία σε συνδυασμό με το μεγάλο έλλειμμα προσωπικού στην επιχείρηση, πράγματι δημιουργεί σε δύσκολες καταστάσεις για τους πολίτες που βιώνουν εμπειρίες αρνητικές με το κόψιμο του νερού ή τις βλάβες που παρατηρούνται στους αγωγούς. Άρα λοιπόν στο επόμενο διάστημα προγραμματίζομαι σε σχέση πάντα με τα κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε αυτό το τομέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κατά ψέματα είναι τεράστιε επενδύσει μεγάλου κόστου και αν δεν υπάρξει η ευρωπαϊκή συνεισφορά, δεν είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσουν οι πολίτε και οι Δήμοι με ίδια έσοδα. Εδώ λοιπόν είναι ο μεγάλο στόχο και η πρόκληση για το μέλλον. Όμω παρόλα αυτά, σήμερα πάλι υπέγραψα μια σύμβαση, χθε μάλλον υπέγραψα μια σύμβαση, που αφορά εξυγχρονισμό ψηφιακών συστημάτων α, καταμετρήσεων στο Δήμο. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα για μένα θα ήταν η αντικατάσταση των δικτύων και μετά η ψηφ, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Όμως, είναι καλό να υπάρχει και ο ξεχρονισμός. Είναι 11.900 ψηφιακά ρολόγια που θα αρχίσουν να τοποθετούνται στο κεντρικό ιστό της πόλης, με πολλαπλά ωφέλη για τους πολίτες γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα την κατανάλωσή τους, κυρίως να βλέπουν τις βλάβες που έχουμε εμπειρίες αρνητικές, αφανείς βλάβες που οδηγούν σε τεράστιους διωγωμένους λογοριασμούς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, να δημιουργούνται και προσφυγές και πίεση και άγχος στους πολίτες. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν μια σειρά από ωφέλη στο πρώτο έργο που στην πρώτη σύμβαση που υπογράφτηκε χθε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, με την προώθηση έργων εξυγχρονισμού του δικτύου, ανάλογα και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα, η ΔΕΙΑΗ θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία ακόμα πρόκληση που αφορά στην τιμολόγηση. Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί τι διοικήσει και τι δημοτικέ αρχέ όλων των τελευταίων ετών, ωστόσο, η ρύθμισή του επιτείνεται από τη νέα νομοθεσία που προβλέπει ενιαίου κανόνε τιμολόγηση σε όλε τι ΔΕΙΑ και του Δήμου τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, εντό του 2024 έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν διαχειριστικά σχέδια, σχέδια τιμολογιακή πολιτική και σχέδια διαχείριση ενεργειακού αποτυπώματο. Πάντα με ευχή να μην υπάρξουν επιβαρύνσεις στον πολίτη. Δεν μπορώ να δεσμευτώ απόλυτα σε αυτό το θέμα, αλλά η κατεύθυνσή μας θα είναι να μειώσουμε το κόστος νερού για τους γεννιώτες. Είναι ένας στόχος, θα το δούμε στους επόμενους μήνες πόσο θα το καταφέρουμε. Πάντω υπάρχουν οι προποθέσει γιατί μάλλον τα οικονομικά τη επιχείρηση είναι σε καλή κατάσταση. Ενδεχομένω να μα δοθεί η δυνατότητα να εξορθολογήσουμε και το κόστος Μία δύ δύσκολη εξίσωση, κύριε Παπαδιώτη, όπω αποδείχθηκε. Έτσι, γιατί και η προηγούμενη διοίκηση υπό τον κύριο Μπαρτζόκα το είχε θέσει ω στόχο, τελικά δεν κατάφερε μέσα σε μία τετραετία αυτό να γίνει πράξη. Ε. Και από τη στιγμή που υποχρεούστε μέσω τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία, φαίνεται ότι τώρα μάλλον είναι μονόδρομο το να λυθεί αυτό εντάξει. το ζήτημα. εντάξει. Το να επέμβει σε κάποια θέματα ευαίσθητα χρειάζεται καταρχά πολιτική ομοψυχία. Είναι φανερό ότι σε αυτό το θέμα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε πολιτική ομοψυχία. Δεν είχε ενιαία αντίληψη για τη διαχείριση ενό τόσο κρίσιμου πολιτικού ζητήματο. Γι' αυτό λοιπόν η μελέτη που εκπονήθηκε έμεινε στι καλένδε. Δεν τόλμησαν καν να τη φέρουν για συζήτηση ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε προφανώ στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε. Μάλλον δεν συζητήθηκε ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί γιατί δεν είχε την πολιτική οριμότητα και ομοψυχία να υιοθετήσουν τα όποια μέτρα. Άρα λοιπόν μια ακόμη φορά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν τόλμησε να αγγίξει ένα θέμα ευαίσθητο και κρίσιμο. Τώρα, πέρα από την υποχρέωση που έχουμε σε σχέση με τη γενούρια νομοθεσία του κράτους να καταθέσουμε σχέδια, διαχειριστικά σχέδια στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχέδιο τιμολογιακή πολιτική και σχέδιο διαχείριση του ενεργειακού αποτυπώματος, αυτά θα γίνουν μέσα στο 2024, πέρα από την τυπική υποχρέωση, είναι και μια ουσιαστική ανάγκη να δούμε το θέμα για το πώ και θα βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και θα εξορθολογήσουμε το κόστος.